γεγονότα και των τελευταίων ημέρων που αφορούν επίσης φαινόμενα πλημμυρικά στην περιοχή της Φιλιότητας και φυσικά στα ζητήματα που αφορούν τις εξελίξεις στην Βόρεια Αιγαίο. Το γεγονός ότι σταθερά τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη Στερεά συνεχείς καταστροφές από φυσικά φαινόμενα δεν οφείλεται σε καμιά περίπτωση στην ακρότητα των φαινομένων όπως συνήθως χαρακτηρίζονται από κυβερνητικούς και άλλους τοπικούς παράγοντες. Το κάνουν προφανώς για να αποφύγουν τις ευθύνες που έχουν σε σχέση με τα αναγκαία μέτρα προστασίας που θα έπρεπε να πάρουν και δεν τα παίρνουν γιατί τα μέτρα αυτά για την κυβέρνηση και κατ' επέκταση και για την τοπική διοίκηση είναι έργα μη επιλέξιμα όπως τα ονομάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν δηλαδή ότι έχουν κόστος, ενώ το όφελος από αυτά δεν προσδίδει υψηλά κέρδη στους επιχειρηματίες. Το γεγονός ότι τέτοια έργα είναι άκρως αναγκαία για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού έχει για αυτούς δευτερεύουσα σημασία. Δεν είναι δηλαδή στις προτεραιότητές τους. Από αυτή την άποψη, δεν είναι τυχαίο ότι στη Στερεά ζούμε συνεχώς τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων φαινομένων. Αφού είναι χαρακτηριστική η εγκληματική υστέρηση και κυρίως η απουσία εγχώρησης τέτοιων έργων. Το είδαμε και χθες στη Φιλιότητα, έξω από τη Λαμία. Και μάλιστα το είδαμε στην πιο χαρακτηριστική μορφή καταστροφικής πλημμύρας που αποτελεί γεγονός αναμενόμενο για την περιοχή. Η απουσία έργων διευθέτησης του Στεριού ποταμού, ζήτημα που έπρεπε να έχει λυθεί πριν χρόνια, οδηγεί σε πλημμύρες, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα που γυμνιάζει με την πόλη της Λαμίας. Είναι χαρακτηριστικά τα γεγονότα χθες στο χωριό Κόμμα, που πλημμύρισε όχι για πρώτη, αλλά για πολλωστή φορά. Και μάλιστα είχαμε συνέχεια ζημίες σε όλη την περιοχή, από τη δυτική Φιλιότητα κατά μήκος του Λού του Σπεθιού μέχρι και τις Εγβολές. Στο χωριό Κόμμα, λοιπόν, εκενώθηκαν σπίτια. Απεγκλωβίστηκαν άνθρωποι ακόμα και από τις σκεπές, αφού το ύψος του νερού έφτανε μέχρι και τα 2,5 μέτρα. Ζημιές σε πάνω από 30 σπίτια. Σοβαρές ζημιές σε υποδομές, σε σταυλικές εγκαταστάσεις, σε αποθήκες, καταστροφές σε ζωοτροφές, σε μηχανήματα, σε γεωτρήσεις κλπ. Το νερό σκέπασε μάλιστα το ένα ρεύμα του νέου δρόμου, του νέου κατασκευασμένου δρόμου, του Ε65, και χρήζει διερεύνησης κατά πόσο ο Ε65 αποτελεί μία από τις αιτίες της πλημμύρας του χωριού Κόμμα. Είναι χαρακτηριστική η απουσία αντικειμερικών έργων που χαρακτηρίζουν την κατασκευή των οδικών αξώνων. Το ίδιο ζήσαμε και πέρυσι δηλαδή στην Αμφίλη, στα χωριά Σκύρφακα, Γιανοκλάδη, Ζηλευτό, όπου πλημμύρισαν και είχαν καταστροφικές συνέπειες μια σειρά από χωριά στα οποία περνάει ο Ε65. Επαναφέρουμε ως βασικό ζήτημα την εκπόνηση έργων διευθέτησης συνολικά του Ρου του Σπεθιού με μελέτες που θα λαμβάνουν υπόψη τα νέα δεδομένα, η κατασκευή δηλαδή του Ε65, η σιδηροδρομική γραμμή που περνάει μέσα από τον κάμπο της Λαμίας. Να εκτιμηθεί επίσης ποιες ήταν οι παρεμβάσεις που έγιναν με αφορμή τις καταστροφές του Ιαννού την περσινή περίοδο στο Ρου του Σπεθιού και κατά πόσο αυτές οι παρεμβάσεις απέτρεψαν την φετινή καταστροφική πλημμύρα στο χωριό Κόμμα. Για τις ζημιές που προκλήθηκαν, απαιτούμε να αποκατασταθούν άμεσα οι υποδομές σε ίδρυυση, σε ΔΕΗ κλπ. Παράλληλα με την αναγκαία βοήθεια που πρέπει να δοθεί από την Περιφέρεια και το Δήμο για τον καθαρισμό των σπιτιών και των κοινόχρηστων χώρων με την απομάκρυνση των αφαιρτών υλικών έξω από κατοικημένους χώρους. Να εξασφαλιστεί στέγη, διατροφή και όλα όσα είναι αναγκαία για τους κατοίκους που έχουν ανάγκη και που έχουν χάσει τα σπίτια τους λόγω της καταστροφικής πλημμύρας και βρίσκονται αυτή τη στιγμή είτε σε φιλικά σπίτια είτε σε συγγενείς. Καταγραφή άμεσα όλων των ζημιών σε σπίτια, υποδομές, στάβλους, ζώα που έχουν χαθεί, ζωοτροφές που επίσης έχουν χαθεί, καλλιέργειες για να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις. Όσον αφορά τη Βόρεια Αιγαίο, το πρώτο
πρώτο ζήτημα αφορά τη σοβαρή καθυστέρηση πέραν των όσων αναφέρθηκαν προηγούμενα στην εισηγητική ομιλία του Συνόλου του Μαρίου. Αφορά στη σοβαρή καθυστέρηση στις αποζημιώσεις για όλες τις καταστροφές. Αναφέρω χαρακτηριστικά. Κτηνοτρόφοι. Πέραν της προκαταβολής των ζημιών που έχουν υποστεί για τα ζώα που κάηκαν, υπάρχουν καθυστερήσεις για ζώα που δεν αποζημιώνονται λόγω του γεγονότος ότι δεν βρέθηκαν κανένα. Περίπου 40 κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Σταυλικές εγκαταστάσεις. Επίσης δεν αποζημιώθηκαν και δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Ιδιαίτερα για αυτούς που ασφαλίζονται στον ΕΡΓΑ έχουν μπει στη διαδικασία εκπόνησης των αποζημιώσεων και της καταγραφής των ζημιών. Για εκείνους που δεν είναι στον ΕΡΓΑ και που είναι ανασφάλιστοι, θα περιμένουν ακόμη για πολύ καιρό. Ζωοτροφές. Μέχρι σήμερα κάλυπταν τις ανάγκες οι κτηνοτρόφοι της περιοχής από χορηγίες και από την ελληνική αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών αγροτικών συλλόγων που έστελναν ζωοτροφές στην περιοχή της Βόρειας Έλληνας. Για ζωοτροφές με κρατική μέρημνα δεν προβλέπεται τίποτα το άμεσο χρονικό διάστημα, γιατί θα πάει σε διεθνή διαγωνισμό η εξασφάλιση ζωοτροφών και αυτό θα καθυστερήσει τουλάχιστον 4-5 μήνες, ζήτημα το οποίο έρχεται στην επιφάνεια με την επιβίωση των ίδιων των κουμπαντιών, αν η καθυστέρηση προχωρήσει σε αυτό το επίπεδο. Δεύτερο ζήτημα, η ελαιοπαραγωγή. Υπάρχουν 4.000 αιτήσεις και αφορούν γύρω στα 400.000 ελαιόλουτρα, με ζημιές διαβαθμισμένες, από ολική καταστροφή μέχρι μερική καταστροφή. Ανασφάλιστα είναι τα 90.000 ελαιόλουτρα. Ο ΕΡΓΑ δεν αποζημιώνει ούτε σε αυτούς που είναι ασφαλισμένοι, ούτε σε αυτούς που δεν είναι ασφαλισμένοι στον ΕΡΓΑ την αποζημίωση από πυρκαγιές. Αυτό σημαίνει ότι η εκτίμηση η οποία θα γίνει την άνοιξη, η ελαιοπαραγωγή, το νωρίτερο που μπορούν να πάρουν τις όποιες αποζημιώσεις, αν δεν παραπευθούν σε προγράμματα όπως το De Minimis, θα είναι στο τέλος του 2022. Με σιγουριά μπορούμε να πούμε όποιες αποζημιώσεις θα δοθούν, μάλλον θα δοθούν μετά το 2022, γιατί είναι και χρονοβόρα αυτή η διαδικασία και παραπέμπεται τις περισσότερες φορές στις καλένδες. Αυτό το ζήσαμε και το αναφέρω συγκεκριμένα, γιατί με τις ζημίες από την ίδια, τόσο οι ελαιοκαλλιεργητές που είχαν υποστεί ζημίες από το χιονιά, όσο και οι σηκοπαραγωγοί, δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ μέχρι σήμερα. Μάλιστα, οι σηκοπαραγωγοί δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ για την αποζημίωση από το πρόβλημα που υπάρχει με τον κορονοϊό. Άρα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αν παραπευθούν σε τέτοιου είδους προγράμματα, οι αποζημιώσεις θα πάνε στις καλένδες. Καμία αποζημίωση επίσης για τους επαγγελματίες, όπως για παράδειγμα τα 7 ελαιοπλουγεία που υπάρχουν στην περιοχή και που αυτή τη στιγμή όχι υπολειτουργούν, αλλά σχεδόν όλα δεν λειτουργούν αφού δεν υπάρχει ελιά στην περιοχή. Ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι εστίες έχουν υποστεί ζημιές όλοι αυτοί από τη φωτιά, ανεξάρτητα αν έχουν πληγεί άμεσα. Και έτσι πρέπει να δούμε το ζήτημα. Εν κατακλείδη, εμείς στηρίζουμε τον αγώνα των κατοίκων της Βόρειας Έλλειας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Βρισκόμαστε δίπλα τους, παλεύουμε μαζί τους και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Θα στηρίζουμε όλο το έβρος των αιτημάτων τους. Και με αυτά τα αιτήματα πιστεύουμε ότι όπως οι ίδιοι πάλεψαν και έσωσαν τα σπίτια, τις περιουσίες τους από τη φωτιά, έτσι μπορούν και τώρα οι ίδιοι να διεκδικήσουν και να παλέψουν για μια ζωή με δικαιώματα, για μια ζωή που μπορούν να εξασφαλίσουν στην περιοχή τους, να ζήσουν δηλαδή στον τόπο τους με αξιοπρέπεια. Εμείς θα είμαστε μαζί τους σε όλα τα επίπεδα. Στην Βουλή, στην Περιφερειακή, στη Δημοτική Διοίκηση, σε όλες τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, θα έχουν το χαρακτήρα στήριξης των αιτημάτων και πάλι για τα δικαιώματα όλων των κατοίκων της Βόρειας Έλλειας. Στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο καταθέτουμε ολοκληρωμένη ερώτηση που θα περιλαμβάνει το σύνολο των αιτημάτων για τους